Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οι αγαπητοί φίλοι του The Caller. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε με την αγαπητή συνάδελφο εδώ, Φόφη Γιωτάκη, σήμερα καλεσμένη, εν όψη των εσωκομματικών εκλογών του Κινήματος Αλλαγής. Είναι η εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση για τις εκλογές του Κινήματος Αλλαγής και, όπως είπα, έχω τη χαρά να φιλοξενώ την αγαπητή συνάδελφο. Και εγώ να είμαι εδώ, από Φόφη. Το πρώτο θέμα. Για να συζητήσουμε τα όσα έγιναν χτες στην επεισοδιακή συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Βέβαια, εσύ στο παρελθόν θα έχεις ζήσει και άλλες επεισοδιακές. Έχω ζήσει αρκετές επεισοδιακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, όχι του Κινήματος Αλλαγής, αλλά τότε να σου θυμίσω και να θυμίσω γενικότερα, να το θυμάσαι και σε πάρα πολύ καλά, ήταν και άλλα τα ποσοστά της και η δυναμική του κόμματος αυτού. Ήταν διαφορετικό το διακύμα, ότι ήταν ένα κόμμα εξουσίας. Τώρα είναι πάω και πιο πίσω, και το 96, όταν έφυγαν καρέκλες μέσα στο συνεδριακό χώρο, στο ΟΑΚΑ. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί είχε γίνει το συνέδριο εκείνο, μεταξύ εξχρονιστών και προεδρικών κτλ. Φεύγανε κάτι καρέκλες, η νεολαία ήταν σε έκρηθμη κατάσταση κτλ. Υπήρχε στο τέλος όμως μία συγκολητική ουσία που προφανώς ήταν και η εξουσία, γιατί ήταν κυβερνών κόμμα το ΠΑΣΟΚ τότε. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι κάτι που το οποίο το ομολογούν όλα τα στελέχη και οι υποψήφοι αρχηγοί. Το είπαν χθες δηλαδή και η κυρία Γεννηματά και οι άλλοι τρεις, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Καστανίδης. Ξεκίνησαν στην πραγματικότητα τις ομιλίες τους λέγοντας ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ακόμα και διάσπαση του κόμματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τι έλεγαν όλοι οι Κωστοί στην αρχή? Έλεγαν, εμείς όλοι μαζί θα εγγυηθούμε την ενότητα του κόμματος. Όταν κάνεις αυτή την αναφορά ότι θα εγγυηθείς την ενότητα του κόμματος, κάτι δεν πάει καλά. Θεωρείς ότι κάτι μυρίζει παρούτι. Μυρίζει παρούτι. Νομίζω αυτή είναι μια έκφραση που συνδέεται απόλυτα με την διαδρομή του Κινήματος Αλλαγής το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλουν να αναφέρονται και στα δύο. Θα τα βρούνε στο τέλος αν υπάρχει δίλημα ΠΑΣΟΚ ή Κίνημα Αλλαγής που θέτει ο κύριος Λοβέρδος. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, με τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, με τις εντάσεις που κλιμακώνονται και επειδή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, θα κορυφωθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη που θα γίνουν οι εκλογές, εάν και εφόσον εξελιχθούν όλα καλά. Σωστό, και δεν υπάρχει καλά κάνεις και το αρνητική εξέλιξη λόγω πανδημίας. Πλην συγκλονιστικό απρόπτω ακριβώς. Ναι, γιατί δεν φαντάζομαι βέβαια ότι κανείς δεν θέλει να πάρει το μουτζούρι ότι εγώ ήμουν αυτός που ανέβαλε με τον τρόπο μου τις εκλογές ή τις ματέως. Καλά, δεν υπάρχει ματέωση, αλλά χθες, μετά από όλο αυτό το σκηνικό εκεί το εκρηκτικό, ήταν αρκετά στελέχη που έλεγαν αν τελικά θα έπρεπε η εκλογή ηγεσίας να γίνει μετεκλογικά ή ακόμα και μεταξύ απλής αναλογικής και του δεύτερου γύρου, του εθνικού δεύτερου γύρου. Καλά, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να γινόταν. Μένει να αποδειχθεί. Φαντάζομαι ότι αυτοί που το σκέφτονται έτσι πιο έντονα δεν ανήκουν σε μία πλευρά. Γιατί ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους και σκοπιμότητες που θέλει να έχει και αυτό το σενάριο. Μου δίνεις την πάση με αυτό που είπες πριν. Θεωρείς δηλαδή ότι ενδεχομένως, αν βγει κάποιος υποψήφιος, μπορεί να δούμε και κάποια τάση απόσχησης, κάποιος συγκεκριμένος υποψήφιος από τους τέσσερις, κάποια τάση απόσχησης από μια αντίπαλη ομάδα υποψηφίων, δηλαδή σταδιακά να δούμε κάποια μετακίνηση, κάποια προσπάθεια δημιουργίας ενός άλλου φορέα, δεν ξέρω. Να πάει ένα κομμάτι στο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Το ερώτημα είναι πρώτον αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, κατά την άποψή μου, κάποιους ή κάποια στελέχη από το κοινάλ αυτή τη στιγμή, αν βολεύει δηλαδή το αφήγημά του, και επίσης αν και την κυβερνητική παράταξη τη βολεύει το αφήγημα της διεύρυνσης στο κεντρό χώρο, ειδικά γνωρίζοντας ότι όπου να είναι έρχονται οι εκλογές στο τέλος τετραετίας, που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο τέλος τετραετίας. Ωστόσο, έχουμε περάσει τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, οδεύουμε προς τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης και φαντάζομαι και στο Μέγαρο Μάξιμο αρχίζουν πια και κοιτάνε με πιο έτσι διερευνητικό τρόπο και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής τους ομάδας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι δεξιές στροφές, τις οποίες παρατηρούν πιο εύκολα τα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΚΙΝΑΛ, θα είναι και πιο συχνές και έντονες,
για την διατήρηση προφανώς της εσωκομματικής συσπήρωσης. Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θύμισε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι σήμερα έχουν και εκείνη γενέθλια. Έτσι. Σωστό. Δεν υπάρχει μόνο η 3η του Σεπτέμβρη. Σωστό, σωστό. Υπάρχει και η 4η Οκτώβρη. Και είναι και η μέρα που κέρδισε και το Πασόκ στις εκλογές, μιας και λέγαμε πριν, σωστά, το 2009. Το 2009 με τότε η τελευταία νίκη του Πασόκ σε εκλογές, έτσι, το 2009. Ναι, σωστά. Με το μεγάλο ποσοστό, το 44% τέλος πάντων. Ναι, και με τους 160 βουλευτές οι οποίοι εξανεμίστηκαν στη συνέχεια. Εν ρηπεί οφθαλμού. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στις ομιλίες έτσι, και αυτά που ακούσαμε, θα μπορούσες να πεις ότι η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέβασε ίσως περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν τους τόνους σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους, ή όχι, θεωρείς ότι ήταν κάποια πράγματα, ειδικά αυτά με τα σύμφωνα και τα αφωνίεντα, ξέρεις, ήταν κάτι σαν φράση που έμεινε, δηλαδή και συζητιέται μέχρι σήμερα, ή θεωρείς ότι έπρεπε να δώσει ένα τόνο έτσι για να ζωντανέψει λίγο διάλογο? Νομίζω ότι η κυρία Γιαννηματά είχε προειδάσει για το στυλ, το ύφος της προεκλογικής της εκστρατείας από την πρεμιέρα που έκανε στο... σε ένα κέντρο των Αθηνών, τέλος πάντων, πριν από μια μισή εβδομάδα, ναι, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί μπήκε επιθετικά στο γήπεδο εναντίον των αντιπάλων της. Μίλησε ακόμα και για ακροδεξιές απόψεις, φωτογραφίζοντας κατά πολλούς τον Ανδρέα Λοβέρδο. Μίλησε για κρυπτόμενους που θέλουν να δοξαστούν, προφανώς φωτογραφίζοντας τον κύριο Ανδρουλάκη, και το λέω προφανώς διότι στελέχοι που είναι κοντά στην κυρία Γερματά λένε πού είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί δεν παίρνει σαφή θέση για μείζωνα ζητήματα της συγκυρίας, γιατί λείπει, συγγνώμη, γιατί λείπει στις Βρυξέλλες συνέχεια, είναι ευρωβουλευτής φυσικά ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ μπορούμε να κάνουμε και μια γέφυρα με αυτό που έγινε χθες. Στο οποίο απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης, τον κατηγόρησε θεός ο κύριος Γκεγκέρογλου. Ο κύριος Γκεγκέρογλου είναι επίσης στενός συνεργάτης της κυρίας Γεννηματά, εκτός από την ιδιότητα που έχει του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σωστά. Όπου φαντάζομαι δουλεύει διαρκώς για την διατήρηση της ενότητας αυτής. Ο κύριος Γκεγκέρογλου λοιπόν έβαλε ένα θέμα της μη καταβολής, της μηνιαίας δόσης, να το πω έτσι, που οφείλουν οι βουλευτές και ευρωβουλευτές προς το κόμμα. Προφανώς επειδή το είπε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, που όλοι περίμεναν να συμφωνήσουν για τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στην εκλογή ηγεσίας και τα λοιπά. Ξεκάθαρα, η συγκυρία που επέλεξε ήταν... Εντάξει, τι κάνει μια ουστα κεραμίδια. Αυτό είπαμε τουλάχιστον από τις άλλες πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ενόχληση και από άλλες πλευρές και όχι μόνο. Ακόμα και από συνεργάτες της κυρίας Γεννηματά, αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Γκεγκέρογλου δεν έχει δική του ατζέντα, λειτουργήσε θεσμικά, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Τι είπε λοιπόν εκεί ο κύριος Κεγκέρογλου? Ότι δεν έχει δώσει τη μηνία, το τίμημα, να το πω έτσι, το μηνιαίο τίμημα κτλ. Αντέδρασε ο κύριος Ανδρουλάκης και η κυρία Καϊλή που δεν ήταν στη συνεδρία, λέγοντας ότι υπάρχει μια νομική εξήγηση η οποία έχει σχέση με τη λειτουργία και τους κανόνες που αφορούν στις ευρωομάδες συνολικότερα. Και ότι συμβάλλουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Και ότι συμβάλλουν με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως με δράσεις, πρωτοβουλίες, τις οποίες για τις ΜΕΘ για παράδειγμα, ότι και εκείνοι συνέβαλαν στην οικονομική πρόθεση αυτού του στόχου, έτσι, να υπάρξουν και νέα κρεβάτια στις ΜΕΘ και με άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουν στη συνέχεια, αλλά φαντάζομαι θα υπάρξουν και πολλές άλλες αφορμές από εδώ και στο εξής για διαξηφισμούς και αντιπαραθέσεις. Ελπίζω. Εννοείς και αντίστοιχα ζητήματα δηλαδή που μπορεί να ανακύψουν στην πορεία. Ναι, ακριβώς. Και ελπίζω να μην είναι όπως πάντως αυτό το στυλ και το ύφος. Γιατί χθες ήταν εκρηκτικό το κλίμα πραγματικά μέσα στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή. Όλα άρχισαν καλά, έγινε έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, πήρε ο καθένας τη θέση του μέσα, όλα καλά και ωραία, και ξαφνικά άρχισαν οι εντάσεις από το πουθενά. Κάρισε το σκληρό ροκ. Θα έλεγε κανείς από το πουθενά, αν δεν ήξερε ότι πραγματικά μυρίζει μπαρούτι και είναι έτοιμοι όλοι να εκραγούν. Γιατί, το λέω αυτό γιατί προηγήθηκαν 2-3-24 ώρα,
Και στο διάστημα αυτό προσπαθούν όλοι να βρουν μια συμβαστική λύση. Η λύση δεν βρέθηκε. Εδώ δεν βρέθηκε την ώρα της συνεδρίας, στο περιθώριο, όπου ο κύριος Όθωνας με τον κύριο Σπυρόπουλο, μετά με τον κύριο Καστανίδη, μετά έχω ξεχάσει κανένα, με τον κύριο Μιχαλάκο που είναι από την πλευρά Λοβέρδου κτλ. Όλο κάπου βρίσκονταν, τους έβλεπε σε πηγαδά και να προσπαθούν να βρουν λύση. Και από το πώς κουνάω εγώ τα χέρια, κάπως έτσι τα κουνούσα και αυτή, καταλάβαινε ότι η λύση δεν υπήρχε στον ορίζοντα. Δεν διαφαίνεται. Τι έγινε στο τέλος? Στο τέλος έγινε το εξής. Οι προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη πέρασαν. Υποχώρησε η πλευρά γεννηματά, δηλαδή το αντίτιμο είναι 3 ευρώ για τον κάθε ψηφοφόρο. Και το δίνει άπαξ, έτσι. Ναι, σωστά. Δεν χρειάζεται 3 συν 1 και θα δούμε πόσοι θα έρθουν κτλ. Και το άλλο είναι ότι από τις εφορευτικές επιτροπές, δηλαδή θα είναι ο γραμματέας, όχι ο αναπληρωτής, που σημαίνει, επειδή είναι διορισμένες οι νομαρχιακές επιτροπές και τα λοιπά, ότι η πρόεδρος του Κινάλ και του Πασόκ θα ήταν εκ των πραγμάτων πιο ενισχυμένη στα ποσοστά εντός των νομαρχιακών. Φαντάζομαι όμως μεγάλα παιδιά είναι. Νομίζω και εγώ ότι ναι, ακριβώς αυτό θα λυθεί. Και μακάρι να βρούμε κόσμο για φορευτικές επιτροπές, δηλαδή. Πριν από αυτό όμως, πριν φτάσουμε δηλαδή στη στιγμή των εκλογών, είναι και οι υπογραφές, η συλλογή των υπογραφών. Έλατε. Για να εγκριθεί η υποψηφιότητά σου για να διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Και εκεί υπήρχε έτσι μια διαφωνία ως προς το αν θα είναι εγγεγραμμένα μέλη, αν θα είναι από το Μητρό ή δεν θα είναι από το Μητρό και ούτω καθεξής. Τελικά, ποιος θεωρείς ότι βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό? Κανείς. Δηλαδή, ή θεωρείς ότι ήταν κάποιος που κινδύνευε εξ αυτών να μην συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών? Εγώ θεωρώ ότι τραυματίστηκε περαιτέρω η παράταξη, η κεντροαριστερή παράταξη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ τώρα μπορεί να λέει ότι είναι κεντροαριστερή παράταξη. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα είναι το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή. Ανήκει στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή οικογένεια. Κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από μια τέτοια ένταση για το αν οι υπογραφές των 5.000 είναι πράγματι προέρχονται από μέλη ή φίλους ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Νομίζω ότι εάν είχαν επιλέξει τη λύση της πολιτικής νομιμοποίησης, είναι και 4 κοινοβουλευτικοί, αυτό το είπε η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη, θα είχε λήξει το θέμα. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι αυτή η ρήτρα μπήκε γιατί? Για να μην μπουν υποψήφοι οι οποίοι ίσως θα ήθελαν να κάνουν και πλάκα σε αυτή την κορυφαία διαδικασία. Να τη σαμποτάρουν. Είναι όμως 4 πρόσωπα κοινοβουλευτικά επί πολλά χρόνια. Είναι πάλι, νομίζω το θύμισε ο κύριος Καστανίδης χθες και έχει ενδιαφέρον, ότι το 2007, μετά το θυμήθηκα κι εγώ, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σκανδαλίδης, γιατί ήταν και ο κύριος Σκανδαλίδης υποψήφιος και πήρε ένα σημαντικό ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς, 12-11. Νομίζω 12%. Κάπου εκεί, 11-12% πρέπει να ήταν. Ναι, δεν άρχισαν να ραδιάζουν τις υπογραφές τους και να δείχνουν ότι έχω και εδώ, έχω και στη Δράμα, έχω και στην Καβάλα, αλλά έχω και στην Κρήτη ανθρώπους που με στηρίζουν. Ναι. Έτσι, δεν χρειαζόντουσαν. Ήταν μεγάλα παιδιά, σημαντικά κορυφαία στελέχη του κόμματός τους και όλοι είπαν στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Είναι υποψήφιοι. Δεν υπήρχε καμία έτσι αμφισβήτηση. Και επίσης, απλά να υπενθυμίσω και εγώ για την κουβέντα ότι και στις προηγούμενες κομματικές του εκλογές του Κινάλ υπήρχαν κάποιοι υποψήφοι που παρουσίασαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών. Εν τέλει, στις εκλογές δεν πήγανε καλά. Εγώ το λέω απλά από την άποψη ότι. Ναι, ότι δεν υπάρχει καμία δυστυχία στην πραγματικότητα. Οκ, okay, εντάξει. Και, okay, και ο κύριος Δαρακούς πήρε 2,7 νομίζω και αυτή τη στιγμή είναι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι οι πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές που πρέπει να μας κάνουν να στρέφουμε προς τα εκεί να κοιτάμε το ενδιαφέρον και όχι αριθμητικές και όχι τα κουτάκια και τα διαδικαστικά. Βεβαίως, σέβομαι απολύτως αυτό που λένε ότι αν δεν σέβεσαι και δεν τηρείς το καταστατικό ενός κόμματος, δεν υπάρχει κόμμα. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό, αλλά θεωρώ ότι μπορούν να βρίσκουν σε κρίσιμες συγκυρίες πολιτικές λύσεις χωρίς να χρειάζεται να καταγράφονται εικόνες για να ακούγονται φωνές που δεν θα έπρεπε μέσα σε ένα κόμμα να προσπαθεί να γίνει μεγαλύτερο. Τι είπαν όλοι οι υποψήφοι? Θέλουμε και εγώ θα το κάνω, έλεγε ο καθένας για την πλευρά του, θα κάνω μεγαλύτερο το κόμμα. Δηλαδή θα δούμε διψήφια ποσοστά, θα αυξήσουμε τη δυναμική μας, θα διευρύνουμε πάλι την πορεία μας προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή θα πάρουμε τους προφόρους από την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
Το ερώτημα. Έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό και απλά να προσθέσω σχόλιο ότι και κάποιος που δεν είναι του χώρου, αν ρωτήσει παιδιά τι έγινε χθες, ας πούμε, τέτοιο, θα μάθει δύο πράγματα: ότι σφάχτηκαν, παραδείγματος χάρη, μέσα εισαγωγικά, και το δεύτερο, τι είπε ο κύριος Γκεγκέρογλου για τα λεφτά που δεν έχουν δώσει. Δηλαδή, θα μείνει εν τέλει. Ακριβώς. Θα μείνει εν τέλει αυτό το. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε και εδώ να το. Να κλείσουμε και την εκπομπή, Φόφη. Θεωρείς ότι θα δούμε μία προεκλογική εκστρατεία με σκληρό ρόκο όπως είδαμε και χτες, δηλαδή θα ανέβουν κι άλλο οι τόνοι, ή θεωρείς ότι όλες οι πλευρές τώρα σταδιακά θα δουν ότι δεν τους συμφέρει αυτό το πεδίο, ας πούμε, αντιπαράθεσης, να μην ανοίξουν κι άλλα μέτωπα και σταδιακά να πέσουν οι τόνοι? Πού θα πόνταρες τα χρήματά σου? Το χειρότερο που θα μπορούσε να του συμβεί είναι η αδιαφορία του κόσμου. Και η αδιαφορία έρχεται συνήθως ακόμα και μετά από μεγάλες συγκρούσεις. Δηλαδή, αν συνεχίσουν σε αυτό το στυλ, πιστεύω ότι δεν θα ενδιαφερθούν πολλοί ψηφοφόροι και παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ΝΑΛ που θα πάνε να γραφτούν τελευταία στιγμή για να ψηφίσουν. Δεν ποντάρω τα τελευταία. Πρώτον, γιατί δεν είμαι τζογαδόρος, και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 15 Οκτώβρη για να δούμε αν θα είναι 4 υποψήφιοι αρχηγοί. Α, αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι 3 δηλαδή? Δεν το άφησα, εγώ το άφησα ο κύριος Ανδρουλάκης διαρών χθες, όπου λέει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας υποψήφιος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κύριος Καστανίδης έχει μαζέψει γύρω στις 6.500 υπογραφές. Μένει να αποδειχθεί, και θα αποδειχθεί νομίζω, γιατί ανακοίνωσε νομίζω ένα κύκλο περιοδιών ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Αλλά το ερώτημα τέθηκε χθες. Θέλω να πω ότι και εγώ ελπίζω και εύχομαι, αν και εμείς δημοσιογράφοι θέλουμε να βλέπουμε έτσι τέτοια έντονα γεγονότα, ότι θα καταγραφεί πολιτικοποίηση της αντιπαράθεσης. Έχουν καιρό, έχουν περιθώρια, και νομίζω το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό για να σπαταλούν δυνάμεις και δυνάμεις από τα επιτελεία τους για την ανταλλαγή πυρών χωρίς λόγο και αιτία. Ωραία. Θα κλείσουμε αυτό, επειδή μου είπες ότι δεν είσαι και τζογαδόρος, άρα δεν έχει νόημα να σε ρωτήσω ποιος πιστεύεις ότι θα βγει. Ότι θα κερδίσει. Άκουσα ένα εμπειρό στέλεχος, να ήμασταν 2-3 χθες, να λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε την ενότητα, έλεγε ο ένας προς τον άλλον, και ειδικά γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να κρυθεί στον πόντο ο πρώτος γύρος. Πρώτος γύρος στον πόντο εννοείς? Ναι, μεταξύ των υποψηφίων. Μάλιστα. Μένει να αποδειχθεί αυτό. Βέβαια, έχει επίσης, αν ανατρέξουμε και στο 2017, συνήθως είναι πάντα υπάρχει καθαρό προβάδισμα. Αλλά αυτό το προβάδισμα νομίζω θα αρχίσει να δημιουργείται στην πραγματικότητα μετά τις 15 Οκτώβρη και σίγουρα μέσα στο Νοέμβρη. Είναι πολύ νωρίς. Τώρα, πώς μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία με πανδημία, με τα μέτρα κτλ. Είναι ένα ζητούμενο. Ωραία, λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φόφη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Όπως είπα, ήταν η πρώτη εκπομπή αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του Κίνημα της Αλλαγής, με την αγαπητή συνάδελφο και δημοσιογράφο στο πρώτο θέμα, Φόφη Γιωτάκη. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι του The Color, που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη ή εκπομπή από εμάς, γεια σας.